Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του B με νέα διάθεση, νέα σεζόν και νέα μαλλιά. Θα μου το σχολιάσετε και αυτό. Λοιπόν, σας έχω πάρα πολύ ωραία θέματα για σήμερα. Αρχικά θα δούμε τα 5 φυτά που πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε στο σπίτι μας, γιατί κάνει καλό στο Feng Shui. Το χρειαζόμαστε αυτό. Μπιζέν που λέμε. Λοιπόν, για τη συνέχεια θα δούμε αυτό το άσπρο φόρμα, πώς μπορούμε να το φορέσουμε το φθινόπωρο με άπειρους τρόπους από το πρωί μέχρι το βράδυ φυσικά, γιατί πάνω απ' όλα η ευκολία, έτσι και η άνεση. Και τι άλλο, be cinephil. Κλείνουμε 25 χρόνια Fight Club. Γιατί λέω κλείνουμε, γιατί εγώ είμαι φανατική του Fight Club. Οπότε σου έχω 10 fun facts από ταινία, τα οποία μπορεί να μην ήξερες και θα τα μάθεις μαζί μου. Και φυσικά έχω 2 γυναίκες στην παρέα μου, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, κάθε μέσα στο δικό τους κλάδο. Δεν είναι άλλες από την Εύα Ήλαλη Μπαραμπούτη, η οποία είναι αθλήτρια στίβου και συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Και τον αθλητισμό, αλλά και τις σπουδές στην ιατρική. Το κόριτσι αυτό έχει να μας δώσει πάρα πολύ ωραίες συμβουλές σε περίπτωση που κι εσύ ψάχνεις το δικό σου δρόμο για τα επαγγελματικά σου, αλλά και για το χόμπι σου, το οποίο μπορεί και αυτό να γίνει επάγγελμα. Και ποιος είναι ο αποτελεσματικός γονέας? Υπάρχει μια κρυφή μυστική συνταγή την οποία την αγνοούμε? Φυσικά και όχι, αλλά περισσότερα πράγματα για τα άκρα που βιώνουμε εμείς γύρω από τα παιδιά μας και το δικό μας ρόλο θα μας πει η Άγια Μπαρκάτσα, ψυχοθεραπεύτρια που ειδικεύεται σε αυτό το τομέα και έχει τη δική της οπτική. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να τα ακούσουμε όλα αυτά και να τα απολαύσουμε πού αλλού, στην πολυθρόνα του B, εδώ στην Clip TV. Για πάμε! Be eco-friendly, λοιπόν. Με αυτό το θέμα ξεκινάμε. Γιατί? Γιατί, παιδιά, θέλουμε φυτά τα οποία να έρθουν στο σπίτι μας, να μας φέρουν λίγη τύχη, λίγη ευημερία, λίγο φως, λίγο ωραία ενέργεια, λίγο καλό κάρμα και χρήματα. Γιατί όχι? Και φυσικά όλα αυτά με βάση το Feng Shui. Έτσι λοιπόν, σε περίπτωση που εγγύλεις από τις καλοκαιρινές διακοπές και γενικότερα έχεις ενταχθεί σε αυτή τη φθινοπορεινή διάθεση και θες να κάνεις κάποιες αλλαγές στο σπίτι σου, είναι η κατάλληλη στιγμή για να φέρεις και κάποια φυτά μέσα στο σπίτι και παραπάνω οξυγόνο και ωραία διακόσμηση, αλλά και καλό Feng Shui. Και με το Feng Shui δεν τα βάζουμε. Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα 5 φυτά, θα μου πεις τώρα. Έχεις πάει στο φυτόριο και δεν ξέρεις τι να διαλέξεις και μπορεί να έχεις και λίγο έτσι πιο τεμπέλικη διάθεση με τα φυτά, δεν θες να ποτίζεις συνέχεια και να περιποιείσαι. Λοιπόν, αυτές τις 5 επιλογές θα σε σώσουν γιατί κάνουν ακριβώς αυτό. Μπορούν πάρα πολύ εύκολα να ευημερίσουν και μόνες τους με λίγο πότισμα και την πιο μικρή ποσότητα φροντίδας που χρειάζεται να αφιερώσεις εσύ ο ίδιος. Ξεκινάμε λοιπόν με το σπαθίφυλλο, το οποίο θα σου δώσει και πάρα πολύ ωραία λευκά άνθη και πάνω απ' όλα θα σου δώσει πολύ καλή τύχη και πολύ ωραία ευημερία και βοηθάει με βάση το Feng Shui και στο να έρθουν χρήματα στο σπίτι σου. Οπότε τι κάνεις, πας και διαλέγεις σπαθίφυλλο όπως και να έχει. Αν τώρα δεν σου αρέσουν πολύ τα άνθη και θες κάτι έτσι διαφορετικό, κάτι το οποίο να μην έχει άνθος, να έχει πιο πολύ πράσινο. Λοιπόν, η αρέκα είναι η κατάλληλη επιλογή για σένα σε περίπτωση που έχεις και παραπάνω χώρο στο σπίτι σου και για να μπορείς να έχεις έτσι μια πιο exotic διάθεση. Έτσι λοιπόν, με την αρέκα έχεις ένα φυτό το οποίο πιάνει χώρο, δημιουργεί αυτό το ύφος της βεντάλιας και πάνω απ' όλα το exotic mood είναι εκεί και σου δίνει και πάρα πολύ ωραία ενέργεια και ευημερία. Επόμενο φυτό είναι η παχύρα. Η παχύρα, εκτός από ότι είναι πανέμορφο φυτό, είναι και money tree όπως το λένε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι με βάση το Feng Shui θα προσφέρει χρήματα στο σπίτι σου και αυτό είναι κάτι που το θέλουμε σαν extra bonus όπως και να έχει. Επόμενο είναι η φταίρη της Βοστόνης. Η φταίρη της Βοστόνης είναι πάρα πολύ ωραίο φυτό, γιατί εκτός από ότι μπορεί να μπει σε μια γλάστρα σε ένα γραφείο, μπορεί πάρα πολύ ωραία να φανεί και αν κρεμάς αυτή τη γλάστρα από το ταβάνι και να διακοσμήσεις διάφορες γωνίες του σπιτιού σου με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Η φταίρη της Βοστόνης τώρα δεν χρειάζεται πάρα πολύ περιποίηση, έχει πάρα πολύ εντυπωσιακό φύλλωμα και φέρνει και αυτή πολύ τύχη στο σπίτι. Και τη τύχη την θέλουμε με το μέρος μας. Και τέλος, μιας και μίλησα για τύχη, το τυχερό μπαμπού. Το τυχερό μπαμπού λοιπόν, το λέει και το όνομά του, φέρνει τύχη, φέρνει και χρήμα, είναι πάρα πολύ υπέρ σαν φυτό καλής διάθεσης με βάση το Feng Shui και το θέλουμε και το αγαπάμε. Αυτά λοιπόν είναι τα 5 φυτά που αν τα φέρεις μέσα στο σπίτι σου, θα ανθίσουν όλα τα φυτά, αλλά και εσύ ο ίδιος. Οπότε, γιατί να με το δοκιμάσεις. Και τώρα, ήρθε η ώρα για Be Fit. Έχω ένα κορίτσι πάρα πολύ εντυπωσιακό, πάρα πολύ φρέσκο και πάρα πολύ ταλαντούχο. Δεν είναι άλλη με την αθλήτρια στίβου, Εύα Ήλαλη Μπαραμπούτη, που θα είναι κοντά μας εδώ φυσικά στο Be Fit.
Μετά λοιπόν το Be Eco-Friendly ήρθε η ώρα για Be Fit. Σε εκείνο το τομέα για τον οποίο μιλάμε, για τον αθλητισμό, για το καλό τρόπο ζωής, γενικότερα για το ευζήν στο σώμα μας αλλά και στο μυαλό μας. Έχω πάντα μια μεγάλη αγάπη στους αθλητές. Και μάλιστα αυτή τη φορά έχω γνωρίσει ένα κορίτσι το οποίο είναι τόσο φρέσκο, είναι τόσο αθλητικό, είναι δροσερό, έχει πάρα πολύ ωραία ενέργεια και δεν είναι άλλη από την αθλήτρια Στίβου, Εύα Κυλάκη Παραμπούτη. Καλησπέρα! Γεια σας. Πώς νιώθεις? Καλά, ωραία, μια χαρά. Είμαστε στο χώρο σου, να το πούμε κι αυτό. Εδώ ναι. Κάνεις τις προπονήσεις σου. Ναι, ναι. Είμαστε στο Παγκρίτιο στάδιο. Δεν μας έχεις από την Κρήτη, οπότε μας έχεις έρθει πρόσφατα, τα τελευταία 5 χρόνια. Αλλά την Κρήτη, ας πούμε, που την βίωσες εξ αρχής. Σαν φοιτήτρια, ναι. Τώρα να πούμε. Και τι φοιτήτρια, έτσι, φοιτήτρια ιατρικής. Πολλά συγχαρητήρια, γιατί αθλητισμός μαζί με τέτοιες σπουδές είναι και λίγο challenge, δεν είναι? Είναι πολύ. Δηλαδή... Αυτό είναι το άλλο δύσκολο, ότι η εξαστική πάντα θα πέσει με αγώνες. Oh. Δηλαδή, είτε θα είναι το χειμώνα που δίνουμε τέλη Γενάρη με μέση Φλεβάρι, που μετά είναι το Πανελλήνιο Κλειστού Στίβου. Δηλαδή, είναι αυτή η εποχή, ναι. Και πάλι έχουμε αγώνες. Είτε θα είναι τον Ιούνιο που είναι. Το Ιούνιο είναι ο μεγαλύτερος μήνας για μένα στο Στίβο, οργανωστικά. Σκέφτεσαι τον τομέα, τον κλάδο που θέλεις να ακολουθήσεις μέσα στην ιατρική? Είναι λίγο νωρίς ακόμα. Ναι. Έχω σκεφτεί μερικές ειδικότητες. Η πρώτη μου είναι πλαστική. Όχι μόνο τα cosmetic. Τα αισθητικά, ναι, γενικά. Γιατί έκανα και μια εβδομάδα στην Αγγλία τώρα σε πρακτική και μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχω σκεφτεί και ορθοπαιδική, αθλητίατρος, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Okay, τέλειο και αυτό. Ναι, και μετά και οφθαλμολογία, γιατί μ' αρέσει σαν... Ναι. Λοιπόν, στο ευχόμαστε γενικότερα, να το κλάδο που θέλεις. Πώς βιώνεις εσύ από τη στιγμή που έχεις και τα δύο, και τους δύο κλάδους, τον έναν του αθλητισμού, που έχει κάποιες πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις από το σώμα, και τον άλλον της ιατρικής, που έχει και κάποιες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες γνώσεις για το πώς λειτουργεί γενικότερα το σώμα μας και ο οργανισμός μας, έχοντας και τις δύο αυτές πλευρές. Πώς βιώνεις εσύ, ας πούμε, το ευζήν, θα λέγαμε, σαν άνθρωπο? Δηλαδή, θεωρείς ότι τα συνδυάζουμε σωστά? Επειδή ήταν πράγμα στην ιατρική, γενικά είναι αρκετά μαύρο-άσπρο. Mm-hmm. Έτσι τη μαθαίνουμε τουλάχιστον. Δηλαδή, έχεις αυτό, θα πάρεις φωτοφάρμακο, εσύ θα κάνεις αυτό. Νομίζω ότι λείπει ένας κλάδος του να ενσωματώνουμε λίγο, να βλέπουμε, να εστιάζουμε στον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Και να μην, δεν ξέρω, να μην δίνουμε μια αγωγή απλά επειδή αυτό είναι αυτό που έχουμε μάθει, αλλά να βλέπουμε λίγο. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό το πώς φέρεται το ένα σώμα, δηλαδή πώς θα αντιδράσει εμένα το σώμα μου, π.χ. στη φυσικοθεραπεία ή σε μια αγωγή σχετικά με το πώς θα αντιδράσει κάποιο άλλο που δεν αθλείται. Mm-hmm. Και δεν λέω τώρα με διαφορά ηλικίες, λέω με εμένα και σε μια κοπέλα, ναι, στην ηλικία μου. Δηλαδή, οι ιστοί έχουν διαμορφωθεί διαφορετικά σε άλλες απαιτήσεις, δηλαδή η αιμάτωση σε διάφορες ουσίες είναι πολύ διαφορετικά όλα και η αποκατάσταση και όλα αυτά, οπότε... Οπότε όλα είναι υποκειμενικά. Ναι, και θεωρώ ότι αυτό λείπει γενικά στην ιατρική και είναι βέβαια και οι απαιτήσεις του γιατρού που έχει να κάνει με τόσους πολλούς ασθενείς, ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, δηλαδή δεν μπορείς να δώσεις 100%. Ναι, οπότε κάνεις ένα γενικευμένο αυτό που έχεις μάθει. Αλλά ναι. Θα είσαι ο γιατρός της νέας γενιάς που ανυπομονούμε? Ναι, αυτό είναι κάτι που το σκέφτομαι αρκετά και με τρομάζει λίγο κιόλας τι θα κάνουν τώρα τη σχολή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με ειδικότητα, π.χ. είναι δύσκολο να συνδυάσεις με το να κάνεις ψηλού επίπεδου αθλητισμό, γιατί είναι πολύ περισσότερες οι ώρες. Δηλαδή, τώρα με τη σχολή πες και φέτος που θα ξεκινήσουμε κλινικές, θα ξεκινάμε 8-7. Όχι στο διαχειριστής. Ναι, τελειώνεις όμως, φεύγεις μέχρι τις 2-3. Οπότε έχεις μετά το απόγευμα. Τώρα με την ειδικότητα δεν είναι έτσι. Έχεις μεγάλες εφημερίες και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, επίσης μπορεί να θέλω να εστιάσω πολύ στο να πάω καλά σε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να θέλω να το κυνηγήσω, οπότε να πρέπει να κάνω παραπάνω. Πάλι σίγουρα θα αθλούμε, δηλαδή αυτό δεν πρόκειται να το αφήσω. Ναι. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Οπότε, αλλά απ' την άλλη, επειδή ξεκίνησα και αργά γενικά με το Στίβο και να το κάνω σοβαρά, δηλαδή ξεκίνησα στο πρώτο έτος τυχαία για την γνώριση του προπονητή μου. Δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα. Να ναι, έχω πολλά ακόμα και θέλω κιόλας. Οπότε θέλω να δω πώς θα πάει φέτος και του χρόνου που ακόμα μπορώ να το συνδυάσω. Και μετά να κάνω ίσως άλλη μια χρονιά, δηλαδή που θα έχω τελειώσει τη σχολή. Ναι, ναι. Να ασχολούμαι μόνο με αυτό και μετά. Προσάρμοστη, όπως λέγαμε και πριν. Δηλαδή, θα δεις ανάλογα με το πώς θα φέρει η ζωή, τι επιλογές θα έχεις, θα τις ζυγείς και θα βάλεις προτεραιότητα κάποια. Ναι. Ποια είναι η στιγμή που θυμάσαι πολύ έντονα και σου έχει χαρίσει ο Στίβος και θα μείνει στη μνήμη σου για πάντα? Νομίζω ότι ήταν ένας αγώνας φέτος στην Πάτρα. Ήταν
Εν τω μεταξύ, είχαμε εδώ πέρα ένα συνέδριο ιατρικής Πανελλήνιο. Ναι. Που ήταν που σουκού. Ήταν απίστευτο. Αυτό το σουκού ήταν, νομίζω, από τα πιο ακραία. Ναι. Γιατί ναι, ήταν ένα συνέδριο ιατρικής που γίνεται κάθε χρόνο Πανελλήνιο και φέτος γινόταν στο Ηράκλειο στο σχολείο μας. Ναι. Και είχα και μια παρουσίαση, δηλαδή συμμετείχα και ήμουνα Παρασκευή βράδυ, το απόγευμα δηλαδή. Και μετά πήρα Παρασκευή βράδυ το αεροπλάνο, πήγα Αθήνα. Α, μετά την παρουσίαση κατευθείαν ναι. Μπαίνεις στο αεροπλάνο. Ναι, ναι. πήγα Αθήνα. Κοιμήθηκα το βράδυ, την επόμενη μέρα πήγαμε στην Πάτρα με τον προπονητή μου και άλλες δύο φίλες μου. Έτρεξα έναν αγώνα που ήταν γενικά ήταν ένα build-up. Ναι. Που περιμέναμε να τρέξω καλά, να κάνω ένα καλό χρόνο και δεν μου έβγαινε καιρό. Δεν okay. μου έβγαινε, οι συγκυρίες δεν ήταν σωστές, αγχωνόμουν πολύ και δεν μου έβγαινε. Και ξαφνικά πάω και τρέχω. Στην Πάτρα. Ναι, τρέχω στην Πάτρα. Κάνω ρεκόρ, μεγάλο ατομικό, δηλαδή 4 ναι. δευτερόλεπτα που είναι μεγάλο στο 800 μέτρα. Το βλέπω μετά, παθαίνω σοκ. Και αυτό που θυμάμαι πολύ είναι ο προπονητής μου που είχε συγκινηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, νομίζω για εκείνη ήταν ακόμα περισσότερο. Ναι, γιατί το έχει βιώσει μαζί. Ναι, ναι, και λέει επιτέλους μας το χρωστούσα και αυτά. Και ήμουν τόσο χαρούμενη. Και ήταν. Είναι και ένα. Επειδή, ας πούμε, ο χρόνος ήταν 2.09, το οποίο πέφτει κάτω το 2.10. Είναι ναι, σπά ναι. τον μπάριερ, ας πούμε, έτσι το λένε κακά. Τόσπασε τον μπάριερ. Ναι, και μετά από αυτό έφυγα απευθείας με αεροπλάνο πάλι. Γύρισα και εδώ και πήγα στο κριτικό γλέντι στην Ήλια. Δηλαδή από το ένα στο άλλο. Ακριβώς. Αλλά το γιόρτασες. Ναι, και εκεί συνέχισε μετά το συνέδριο. και στο γλέντι το γιόρτασα πάρα πολύ. Δηλαδή πέρασε τέλεια, γιατί ήμουν και πολύ χαρούμενη. Και... ναι. Εύα, έχεις φανταστική ενέργεια. Κάνεις πάρα πολλά πράγματα μαζί. Και πραγματικά δεν έχω λόγια. Δηλαδή περιμένω πώς και πώς να παρακολουθώ την πορεία σου και να βλέπω τι άλλο θα κάνεις. Η εκπομπή μας λέγεται B. Αυτό το ξέρεις. Το Be Fit είναι η ενότητα που σε φιλοξενούμε. Αλλά γενικότερα θα ήθελα να σε ρωτήσω τι είναι για σένα το B. Για μας το Be είναι να σπάμε τις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μας. Mm-hmm. Να τις αγκαλιάζουμε, να τις αποδεχόμαστε και γενικότερα να μην κολλάμε σε ταμπέλες. Ναι. Για σένα το Be, έτσι όπως το βίωσες μαζί μας, τι είναι? Θα έλεγα το Be είναι να μπορώ να κάνω μια ζωή ισορροπημένη, που να συνδυάζω πράγματα που αγαπάω και να μην μένω σε αυτά που μου λέει ο κόσμος, το δεν μπορείς, δεν το ένα, δεν το άλλο, δηλαδή να είμαι... η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, όχι μόνο σε έναν τομέα και σε αυτούς που μπορώ να είμαι. Ναι. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Ευχαριστώ. Με τα καλύτερα. Και πραγματικά είσαι ένα μπι κορίτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα για μπι σύνεφιλ. Γιορτάζουμε 25 χρόνια Fight Club. Και τι σου έχω? Τα 10 fun facts για αυτή την ταινία η οποία έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Περίμενα πάρα πολύ. Μπι Σίνεφιλ, 25 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από τη ταινία Έπος. Στη δική μου άποψη, τουλάχιστον, και δεν είναι άλλη από το Fight Club. Λοιπόν, σου έχω 10 fun fact που μπορεί να αγνοούσες ως τώρα για αυτή τη ταινία και θα τα ανακαλύψουμε παρέα έχοντας και φωτογραφικό περιεχόμενο. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο. Το ήξερες ότι ο Τσακ Πολάνικ, ο συγγραφέας του βιβλίου Fight Club, όταν έγραψε το βιβλίο εμπνεύστηκε από πραγματικά γεγονότα και μάλιστα από κάτι που συνέβη στον ίδιο? Ήταν σε μια κατασκήνωση και ξέσπασε ένας μεγάλος καυγάς. Ο Πολάνικ έφαγε πολύ ξύλο μέσα σε αυτό το καυγά, έχω να σου πω, και όταν πήγε την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, στο γραφείο, κανένας από τους συναδέλφους του δεν πρόσεξε αυτή την αλλαγή. Έτσι λοιπόν, με όλο αυτό το σκεπτικό, το χρησιμοποίησε σαν έμπνευση και έγραψε το φανταστικό αυτό βιβλίο που έγινε μετά η ταινία που όλοι αγαπήσαμε. Δεύτερο fun fact είναι ότι ο Edward Norton και ο David Fincher συνέτειαν το Fight Club με το The Graduate. Γιατί λέει ότι βρίσκεται σε μια νεανική αναζήτηση ο πρωταγωνιστής που ψάχνει το ερώτημα πώς να είναι ευτυχισμένος. Και αυτό το μήνυμα το εξέλαβαν και από τα δύο αυτά βιβλία, τα οποία φυσικά γίνανε και τα δύο υπέροχες ταινίες που αγαπάμε. Και δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Στο Fight Club έχουμε και εντυπωσιακά εφέ. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι χρησιμοποιείται CGI από τον Τιτανικό. Άλλη ταινία έπος. Ναι και όμως, λοιπόν, όχι σε εκείνη τη σκηνή που φαντάζεσαι, αλλά στην άλλη. Στη παγωμένη σπηλιά με την ομιχλώδη αναπνοή. Λοιπόν, αυτή η ομιχλώδη αναπνοή που βλέπετε είναι ανακυκλωμένο εφέ από την ταινία Τιτανικός. Και όμως είναι πραγματικότητα και καταλαβαίνετε τώρα
τι σημαίνει αυτό για την Fox εκείνη την εποχή. Εντυπωσιακό ήταν ότι για εκείνη την εποχή ο Πιτ και ο Νόρτον έκαναν μαθήματα πυγμαχίας και γενικότερες απονοποιίας. Μπήκανε για τα βαθιά μέσα στο ρόλο και προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν όσες περισσότερες πολεμικές τέχνες μπορούσαν για να μπορεί να αποδοθεί στο σενάριο το act όσο καλύτερα γίνεται. Ο Meat Loaf τώρα παίρνει στο δικό του Γολγοθά σε αυτή την ταινία, γιατί εκτός από την ερμηνεία που είχε να δώσει, έπρεπε να το κάνει όλο αυτό φορώντας ένα fat suit, δηλαδή αυτό που σου αλλάζει το σχήμα του σώματός σου και σε κάνει να φαίνεσαι πιο παχύς, το οποίο ζύγιζε 100 κιλά, γιατί είχε σπόρους πουλιών και έπρεπε να μοιάζει με κρεμασμένο δέρμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι μάχες που δίνει μέσα στη ταινία, αλλά και γενικότερα η στιγμή που ερμηνεύει το ρόλο, είναι όταν φοράει αυτό το fat suit 100 κιλών και πρέπει να διαχειριστεί και το διαφορετικό σωματότυπό του, αλλά και τις αναπνοές του σωστά, ώστε να μπορεί να αποδώσει όσο δυνατόν καλύτερα την ερμηνεία του. Άλλο fun fact, αν είσαι λάτρης του Fight Club, είναι ότι οι τρεις detective δεν έχουν τυχαία ονόματα, είναι easter eggs να το πω, κίντερ έκπληξη. Γιατί υπάρχει ο detective Andrew, ο detective Walker και ο detective Kevin. Τα ονόματα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι Andrew Kevin Walker, που ήταν ένας από τους βασικούς σεναριογράφους του Fight Club και δεν πήρε ποτέ την αναγνωρισιμότητα και τα credits. Άλλο fun fact, και μάλιστα αν είσαι λάτρης του Fight Club, σίγουρα θα το έχεις δει σε επανάληψη ξανά και ξανά, είναι η αντίδραση του Pete όταν το χτυπάει ο Norton. Έχω να σου πω ότι αυτή η αντίδραση είναι αληθινή. Και μάλιστα ο Norton ζήτησε από τους cameraman να πατήσουν το rec ακριβώς πριν τη λήψη που περίμενε ο Pete, ώστε η αντίδρασή του να είναι ξαφνική και πραγματική. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και η ατάκα «Μα, με χτύπησε στο αυτί!» Και είναι αληθινή αντίδραση του Pete, οπότε ακόμα ένα έξτρα τικ για εμάς τους λάτρεις του Fight Club. Λοιπόν, στη συνέχεια έχω μια αμφιλεγόμενη ατάκα στο βιβλίο του Πολάνικ, την οποία τη ζήτησαν από τα κεντρικά της Fox να την αλλάξουν, γιατί θεώρησαν ότι είναι πολύ αμφιλεγόμενη, που λέει «Ω, Τάιλερ, θέλω την έκτρωσή σου», το λέει η Μάρλ αυτό. Θεωρήθηκε ότι σαν ατάκα είναι πάρα πολύ σοβαρή και πολύ δύσκολη. Ο Φίντσερ όμως, επειδή ήθελε να κρατήσει την αμφιλεγόμενη αυτή η ατάκα να είναι τόσο αμφιλεγόμενη, είπε ότι ναι, θα την αλλάξουμε, αλλά θα την αλλάξουμε μόνο μία φορά. Με αυτόν τον όρο λοιπόν έκανε την προηγούμενη ατάκα που ακούσατε ακόμα πιο αμφιλεγόμενη, πράγμα που δεν μπορώ να πω στα κεντρικά της Crete TV, αλλά άμα έχεις την ταινία θα καταλάβεις ότι είναι πολύ έξτρα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τον αρχικό ξυλοδερμό του Jared Leto, ο οποίος ήταν τόσο φρικιαστικός που κόπηκε σαν σκηνή, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην πραγματική και πρώτη λήψη ο Angel Face μεταμορφώνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα σε τέτοιο level που μέχρι και το συνεργείο τον απέφευγε σε όλη τη διάρκεια του γυρίσματος. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για κάτι το οποίο το πούμε open face. Να μην το πω κιόλας στα ελληνικά, γιατί θα σας τρομάξω. Αλλά ανοίξαν όλα στα δύο. Οπότε, ο αγώνας αυτός και η σκηνή αυτή λίγο άλλαξε και μετατοπίστηκε σε μια πιο ροποιημένη μορφή για να μπορέσει να βγει και το γύρισμα αλλά και η εικόνα που βλέπουμε στο σινεμά. Και τελευταίο, και συγχώρητο, είναι η Ρόζι Οντονέλ, η οποία στην εκπομπή της είπε ότι είδε το Fight Club λίγες μέρες νωρίτερα και ότι δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ. Και κάπως έτσι πρόδωσε κυριολεκτικά την ανατροπή που γίνεται στη ταινία, αλλά και γενικότερα απέτρεψε πάρα πολύ κόσμο που ήταν το κοινό της να δει τη ταινία. Ο Brad Pitt δεν της το συγχώρεσε ποτέ. Και η Rosie, έχω να σου πω ότι δεν το ανέφερε και ούτε ζήτησε συγγνώμη μέχρι και το 2021, που μετά κατάλαβε το λάθος της και είπε κιόλας ότι κατέστρεψε τη δουλειά πολλών ανθρώπων και την επόμενη φορά που θα πω κάτι αρνητικό θα το σκεφτώ διπλά. Αυτές λοιπόν ήταν οι φαν καταστάσεις που έγιναν στο Fight Club 25 χρόνια από την ταινία αυτή, την οποία έχουμε αγαπήσει, μας έχει έτσι ντριγκάρει και γενικότερα μας έχει ψυχολογήσει σε level που ούτε καν φανταζόμασταν. Τώρα, ήρθε η ώρα για τον αποτελεσματικό γονέα. Ποιος είναι ο αποτελεσματικός γονέας? Υπάρχει άραγε? Όλα αυτά τα ερωτήματα θα μας τα λύσει η Άρια Μπαρκάτσα αμέσως τώρα, που αλλού, εδώ στο Μπικίντο. Γιατί οι γονείς μιλούν και τα παιδιά δεν ακούν? Γιατί τα παιδιά μιλούν και δηλώνουν πως κανείς δεν τα καταλαβαίνει? Τι πάει τόσο λάθος στην επικοινωνία μέσα στις οικογένειες? Μιλάμε για την επικοινωνία. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
Ήρθε η ώρα λοιπόν μετά το Be Cinethil για Be Kiddo. Όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τα παιδιά μας αλλά και εμάς τους γονείς. Λοιπόν, έχω δίπλα μου την Άρια Μπαρκάτσα να μου λύσει όλες τις απορίες που έχω για τον αποτελεσματικό γονέα και άλλες ακόμα περισσότερες που αφορούν φυσικά τα παιδιά αλλά και το δικό μας ρόλο. Καλησπέρα, Άρια. Γεια σου, Νέσα. Καλά είμαι. Καλά, μια χαρά. Είσαι καλά. Μια χαρά. Έχεις έναν τρόπο να καθοδηγείς τους άλλους όταν το έχουν ανάγκη με έναν διαφορετικό, θα έλεγα, από τον μοντέρνο τρόπο που μας παρουσιάζουν τώρα για τις τεχνικές του γονέα. Δηλαδή, όλοι σαν γονείς, βγαίνοντας από το μευτήριο, να το πούμε, δεν έχουμε έναν κώδικα, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, λίγο ψαχνόμαστε και υπάρχουν τόσες πληροφορίες στο ίντερνετ και τόσες τάσεις, να το πω, ανάλογα με την εποχή. Υπάρχει μια τάση που γυρνάει όλη η ανατροφή γύρω από το παιδί. Δηλαδή, είναι λίγο πιο κεντραρισμένη στο παιδικό πρόσωπο, στην οικογένεια. Ναι. Παιδοκεντρική. Εσύ πώς το αντιμετωπίζεις αυτό, πώς το βλέπεις? Οφείλουμε να είναι το παιδί ο πυρήνας και η καρδιά της οικογένειας μέχρι την ηλικία που το παιδί είναι άμεσα εξαρτώμενο από τη μητέρα. Έτσι, όταν το παιδί αρχίσει και μεγαλώνει και αναπτύσσεται και η φύση το καλεί να εξαρτοποιηθεί, ναι, αυτό είναι καλό να το ακούμε. Δηλαδή να μην συνεχίζουμε να πλέκουμε μια νοερή μήτρα γύρω από τα παιδιά μας και τα παιδιά μας να παραμείνουν εγκλωβισμένα μέσα σε αυτή. Εξελίσσεται δηλαδή ο ρόλος μέσα στην οικογένεια. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να ακούμε την ανάπτυξη, να ακούμε το ρυθμό του παιδιού και να μην προσπαθούμε να είμαστε εκεί πάνω από τα παιδιά μας με έναν τρόπο που τελικά εγκλωβίζει τόσο εκείνα, όσο και τις μητέρες και τους μπαμπάδες, αλλά κυρίως οι μητέρες κινδυνεύουν περισσότερο να χαθούν μέσα σε αυτό από ότι ένας μπαμπάς. Ο μπαμπάς διατηρεί το ρόλο του και πριν και μετά, με έναν τρόπο λίγο περισσότερο ακέραια σε σχέση με τη μητέρα. Η μητέρα παρασύρεται πολύ εύκολα μέσα σε αυτό. Ναι, και είναι και λογικό, γιατί επειδή το βιώνουμε και με την εγκυμοσύνη και εκ των υστέρων και σε όλο αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Η μητέρα μπορεί να αντλήσει ικανοποίηση συναισθηματική από τα παιδιά της και να είναι πλήρης με αυτό. Ναι, και να μην της λείπει κάτι άλλο. Και να μην της λείπει κάτι άλλο. Μπορεί δηλαδή συναισθηματικά να νιώσει επαρκής φροντίζοντας τα παιδιά της ή έναν άλλον. Αυτό η γυναίκα μπορεί να το έχει, ένας άντρας δεν μπορεί να το έχει. Οπότε από εκεί. Και είναι και πολύ σημαντικό ο μπαμπάς να βοηθήσει τη μαμά να βγει από αυτό. Ναι. Να την επαναφέρει δηλαδή, να την επαναφέρει στη θηλυκότητά της. Να την επαναφέρει στη γυναικεία της φύση. Αλλά αυτό προϋποθέτει βέβαια τη συγκατάθεση της μητέρας. Ναι. Μπορεί η συγκατάθεση της μαμάς και το βήμα πίσω το δικό της. Δεν γίνεται δουλειά, όχι. Νομίζω σε όλους τους ρόλους γίνεται αυτό. Δηλαδή, αν οι ίδιοι δεν αντιμετωπίσουμε αυτό που θεωρούμε ότι μας πάει πίσω, αν δηλαδή δεν έχουμε τη διάθεση να αλλάξουμε ή να προχωρήσουμε μπροστά, ό,τι και να κάνουμε γύρω μας, θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Και οι μητέρες το συνειδητοποιούν, είναι αλήθεια, αλλά είναι δύσκολο να περάσουν στην πράξη. Δηλαδή, ενώ αναγνωρίζουν την ανάγκη για βήμα πίσω, στην πράξη είναι περισσότερο δύσκολο. Είναι εύκολο δηλαδή να το πούμε, αλλά όχι τόσο να. Τείνουμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με μια κοντόφθαλμη ανατροφή. Η κοντόφθαλμη ανατροφή είναι αυτή που θα κάνω κάτι και θα ξεμπερδέψω τώρα. Δηλαδή θα κάνω κάτι για να λύσω το πρόβλημα που υπάρχει τώρα. Πιο προσωρινή. Πιο προσωρινή, ακριβώς. Το βλέμμα μακριά ενός γονέα απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια. Απαιτεί αγάπη έντεχνη, όπως λέει και ο Ρίχ Φρόμ, τέχνη της αγάπης. Αντιμετωπίζουμε την αγάπη σαν κάθε μορφή τέχνης. Επιμονή, συνέπεια. Κόστος, ψυχικό, σωματικό, είναι μια δύσκολη συνθήκη για να κοιτάξω μακριά. Είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο το κοντά. Να λύσει το πρόβλημα του τώρα. Ακριβώς. Παρά να δω το. Και εντάξει, είμαστε εγκλωβισμένοι, είναι έτσι. Είμαστε έτσι, είναι έτσι η κοινωνία μας. Μας πηγαίνει εκεί. Είναι καλό να κοιμόμαστε μαζί με τα παιδιά μας, με ρωτούν πολλοί γονείς. Ναι. Αν η πρόθεσή μας είναι να μην οριμάσουν ψυχικά. Αν δεν θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε πως μεγαλώνουν και πως έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε σχέσεις εξάρτησης, ναι, είναι μια χαρά. Η συγκίνηση είναι μια υπέροχη, μοναδική και απαραίτητη εμπειρία για κάθε παιδί. Αλλά μέχρι κάποια ηλικία. Η ηλικία αυτή δεν ξεπερνά τα 3 έτη. Πιστεύεις ότι μπορούμε με τη σωστή κατεύθυνση και φυσικά με τη βοήθεια να βγούμε από όλο αυτό, να απεγκλωβιστούμε, δηλαδή να βρούμε την πορεία μας? Ναι. Νομίζω ότι η ευαισθητοποίηση των γονιών μέσα από την πληροφορία που λαμβάνουν. Ναι. Αν την χρησιμοποιήσουν σωστά, δηλαδή προς όφελός τους και μπουν σε μια διαδικασία περισσότερο αυτογνωστική, να δουν λίγο πού είναι, πού βρίσκονται, τι είναι αυτό που τους δυσκολεύει σήμερα και να απευθυνθούν, να ζητήσουν βοήθεια με έναν τρόπο, είτε στην ψυχοθεραπεία είτε αυτογνωστικά, με ποιον τρόπο αισθάνεται ο καθένας ότι μπορεί να έρθει πιο κοντά στον εαυτό του. Είναι μόνο όφελος. Μόνο όφελος. Και είναι και το μόνο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά μας τελικά, δηλαδή να κάνουμε κάτι εμείς για μας.
Μα ισχύει αυτό, γιατί χωρίς να το αντιληφθούμε, είμαστε ο καθρέφτης των παιδιών μας. Δηλαδή, τα παιδιά μας μεγαλώνουν και βλέπουν τις πράξεις. Άσχετο το τι λέμε στα λόγια, αντιμετωπίζουν τις πράξεις σαν παραδείγματα. Δηλαδή, αν εγώ λέω, μη καπνίζεις, αλλά καπνίζω, ο τρόπος του λέγει είναι ένα. Η πράξη είναι αυτή που μετράει. Αυτό εκεί το καθοδηγώ. Οπότε το να αγαπάω τον εαυτό μου, να τον σέβομαι και να προσπαθώ να εξελίσσομαι, είναι ένα τέλειο παράδειγμα για το παιδί μου να κάνει το ίδιο στη δική του ζωή. Να μας βλέπουν τα παιδιά μας να πιστεύουμε και να προσπαθούμε για κάτι. Αλλά σίγουρα αυτό να μην είναι πάνω τους. Δηλαδή να μην πέφτει πάνω τους οι προσδοκίες μας για τη ζωή, ας πούμε. Δηλαδή αυτό που επιθυμώ από τη ζωή να μην το πάρω μέσα από τα παιδιά μου. Να βρω έναν τρόπο να μπορώ να αφοσιωθώ σε αυτό, ό,τι και να είναι αυτό για τον καθένα. Και τα παιδιά να βλέπουν τους γονείς τους ότι οι γονείς τους προσπαθούν για κάτι. Έχουν κάτι να πιστεύουν μεγαλύτερο από εκείνους. Έχουν ένα κίνητρο. Ακριβώς. Τι ωραίο αυτό. Αντιμετωπίζεις μέσα από τα social, γιατί είσαι ενεργή και βλέπω ότι έχεις και ένα πολύ δυνατό κοινό, αντιμετωπίζεις δυσκολίες όταν προσπαθείς να παρουσιάσεις τη δική σου οπτική όσον αφορά το ρόλο του γονέα. Δηλαδή, μέσα από τα σχόλια και μέσα από τους ανθρώπους, βλέπεις, ας πούμε, λίγο περισσότερο την κοινωνία μας, θεωρώ, γιατί έρχεσαι αντιμέτωπη κατευθείαν με τους γονείς που μπορεί να έχουν την ίδια άποψη με σένα και που μπορεί να έχουν και την αντίθετη. Αυτό το βλέπεις, αντανακλάτε μέσα από τα social media. Ναι, σίγουρα το βλέπω. Και είναι κάτι που κατανοώ, γιατί ειδικά το θέμα της ανατροφής των παιδιών μας είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο. Έχουμε την αίσθηση, όχι έχουμε, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εννοείται. Οπότε μέσα σε αυτή την προσπάθεια των γονέων που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, έρθει ένας ειδικός και πει αυτό δεν είναι εντάξει. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να αντιδράσουμε γι' αυτό. Να αντιδράσουμε. Αν είμαστε άνθρωποι που αυτό που μας δημιουργεί, αυτό που μας γεννά, η συμβουλή ή η θέση που παίρνει κάποιος, καταλάβουμε ότι αυτό έχει να μας πει, δηλαδή είναι κάτι που μπορώ να επεξεργαστώ, δηλαδή να αντιδράσω, νιώσω άσχημα ή κάτι. Αλλά γιατί νιώσω άσχημα. Μπράβο. Οι γονείς λοιπόν που θα αναρωτηθούν γιατί μπορούν να πάνε παρακάτω. Ακριβώς. Ισχύει αυτό, γιατί για να σε πειράξει κάτι σημαίνει ότι έχει κάτι να μας πει. Ότι έχει κάτι να σου πει. Δηλαδή αλλιώς δεν θα σε ενοχλούσε. Δηλαδή σκέφτομαι κάπως έτσι, ότι γιατί να με ενοχλήσει κάτι που είπαν. Άρα, μήπως νιώθω εσωτερικά ότι μπορεί να έχει κάποιο δίκιο αυτός που το λέει. Αυτό το γιατί νιώθω έτσι αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι ο δρόμος προς να γνωριστούμε περισσότερο με τον εαυτό μας. Είτε κάποιος μας θυμώσει, είτε μας στεναχωρήσει, είτε οποιοδήποτε συνέστημα. Αν αναρωτηθώ γιατί, έχω έρθει λίγο πιο κοντά σε αυτό που είμαι. Τι ωραίο αυτό. Ο ρόλος, ο όρος βασικά καλύτερα, του αποτελεσματικού γονέα. Εμένα σαν γονιό μου ίδρυγκαρε πάρα πολύ. Τι είναι αποτελεσματικός γονέας, πώς μπορεί κάποιος να γίνει αποτελεσματικός γονέας. Αποτελεσματικός γονέας είναι αυτό που μόλις είπαμε. Ο γονέας, ο οποίος θα δουλεύει και θα επεξεργάζεται τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι ο γονέας ο οποίος θα έχει το βλέμμα του στραμμένο σε εκείνον για να μπορεί να καταλάβει ποιος είναι. Αν δεν ξέρω ποιος είμαι, πώς θα μεγαλώσω παιδιά για να μπορέσουν να πατήσουν στα πόδια τους. Οπότε αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά για τη γονεϊκότητα, όλη η δουλειά αφορά τους γονείς. Τον τρόπο δηλαδή που εκείνοι στέκονται στη ζωή. Τα υπόλοιπα, okay, τα εργαστήρια, τα σεμινάρια, τα βιβλία θα έρθουν να βοηθήσουν, αλλά πάνω σε μια βάση. Ναι. Αν δεν υπάρχει αυτό, η πληροφορία θα χρησιμοποιηθεί λάθος. Ναι. Και εκεί θα πέσουμε σε παγίδες, όπως και έχει συμβεί. Πριν λίγες μέρες, από τη διεύθυνση του σχολείου που φυτάει η κόρη μου, λάβαμε ένα mail και μας έγινε με έναν τρόπο μία σύσταση για τον τρόπο που ντύνονται τα παιδιά στο σχολείο. Πώς θα έπρεπε δηλαδή να ντύνονται με μεγαλύτερη ευπρέπεια. Να αναρωτηθούμε όμως λίγο γιατί αυτό είναι η δουλειά του σχολείου. Γιατί η διεύθυνση ενός σχολείου αναγκάζεται να μιλήσει για θέματα που πρώτα μιλούν οι γονείς. Γιατί βλέπουν τα δεύτερα μάτια που πέφτουν πάνω στα παιδιά μας και όχι τα πρώτα που θα έπρεπε να είναι τα δικά μας. Γιατί είναι δύσκολο να πούμε στα παιδιά μας πως με άλλον τρόπο ντυνόμαστε στο σπίτι, με άλλον στο σχολείο, με άλλον σε ένα πάρτι. Δεν περιορίζεται η ελευθερία της έκφρασης κανενός όταν έχει επίγνωση του χώρου μέσα στον οποίο βρίσκεται. Και σε κάθε περίπτωση, ελεύθερα μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος μόνο όταν ξέρει ποια είναι τα όρια του. Σε ό,τι αφορά τη γονεϊκή κυριαρχία τώρα, είναι κάτι που οι γονείς, ακριβώς επειδή παίρνουν τόση μεγάλη πληροφορία, χάνουν τον έλεγχο. Αισθάνονται ότι πρέπει να ακολουθήσουν τη μία μέθοδο ή την άλλη. Ναι. Και ο ρόλος τους, η θέση τους μέσα στην οικογένεια αρχίζει και παραπέει. Ποιος είναι εκείνος που μπορεί να ορίσει πώς θα γίνουν τα πράγματα μέσα στην οικογένεια. Σίγουρα δεν είναι ένα βιβλίο. Ναι. Εμένα, όταν με ρωτάνε οι γονείς τι βιβλία να διαβάσουμε, θέλω να τους πω να αφήσουν τα βιβλία που αφορούν την ανατροφή των παιδιών και να πιάσουν ποιήση ή λογοτεχνία.
Κάτι δηλαδή που θα είναι έξω από αυτό, αλλά θα έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Ναι. Και όχι τόσο το πώς πέντε βήματα για να γίνουν καλύτεροι γονείς. Κατάλαβα ακριβώς το σκεπτικό σου και έχεις πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό, καθώς όταν παίρνουμε κάποιες πληροφορίες, νομίζουμε μετά ότι είναι δικές μας, ενώ στην ουσία δεν είναι και αυθεντικά δικές μας. Δηλαδή δεν είναι 100% αυτό που θα κάναμε με την πρώτη μας σκέψη ή με το ένστικτό μας ή αυτό που μας καθοδηγεί το παιδί μας ή η φύση να κάνουμε. Ακριβώς. Οπότε πολλές φορές πάμε κόντρα σε αυτό και ίσως δεν θα έπρεπε να πηγαίνουμε τόσο κόντρα σε αυτό. Και πολλές φορές προκειμένου να αποφύγουμε να σαν γονείς να λειτουργήσουμε με τον τρόπο που λειτουργήσαν οι δικοί μας οι γονείς. Ναι. Πάμε στο άλλο άκρο. Σε ένα άλλο άκρο που το αποτέλεσμα είναι τελικά το νήμα, την αρχή πάλι να την έχουν οι γονείς μας. Η μετακίνηση δηλαδή από το ένα αν οι γονείς μου στέρισαν, εγώ στο παιδί μου δεν στέρω τίποτα. Υπερπροσφέρω. Ναι. Και όπως είπες και στην αρχή, τα άκρα συναντιούνται. Ναι, αυτό είναι δοσμένο. Ναι. Άρα ο κίνδυνος είναι ο ίδιος. Είναι πάλι το ίδιο. Με άλλη μορφή, αλλά ο ίδιος. Και ζούμε στην εποχή των άκρων. Δηλαδή για να γίνουν οι αλλαγές, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να φτάσουμε και στο άκρο για να γίνει η αλλαγή. Και φτάσαμε. Αλλά... σε σχέση με τη γονεϊκότητα έχει συμβεί. Έχουμε μετακινηθεί σε ένα άλλο άκρο. Εκεί που είχαμε άγνοια για τον παιδικό ψυχισμό και υπήρχε η ανάγκη να ακούσουμε τα συναισθήματα του παιδιού, φτάσαμε σε ένα σημείο που τα συναισθήματα έχουν αφανίσει κάθε λογική σκέψη. Δηλαδή, οτιδήποτε βιώνουμε σαν συνέστημα να θεωρούμε ότι είναι αυτό και λογικό. Οι σημερινές οικογένειες έχουν μετακινηθεί από το ένα άκρο στ' άλλο. Τα αποτελέσματα της θετικής διαπαιδαγώγησης, τουλάχιστον όπως εφαρμόζονται, δεν είναι θετικά. Ποτέ άλλοτε οι γονείς δεν βίωναν το ρόλο τους και το καθήκον τους με τόση ενοχή όσο σήμερα. Ποτέ άλλοτε το απαγορεύειν δεν ήταν τόσο απαγορευτικό όσο σήμερα. Ποτέ άλλοτε οι γονείς δεν λύγιζαν τόσο κάτω από το βάρος των ευθυνών που τους αναλογεί. Οι ακρότητες πάντα έκρυβαν κινδύνους. Από την απόλυτη γονεϊκή εξουσία στην εξουσία του παιδιού. Από την έλλειψη ενσυναίσθησης στη δικτατορία του συναισθήματος και στον αφανισμό κάθε λογικής κρίσης. Γονείς ανήμποροι και παιδιά εκτεθειμένα αδυνατούν να προσαρμοστούν στον κοινωνικό ιστό. Η ανάγκη να επανεξετάσουμε το ρόλο του γονέα και τη θέση του παιδιού μέσα στην οικογένεια είναι επιβεβλημένη. Εσύ μέσα από το δικό σου κλάδο, σαν μανούλα, όταν το βίωσες στην αρχή, τα είχες λάβει όλα αυτά υπόψη ή σου ήρθαν σιγά σιγά και πιο φυσικά στην πορεία των πραγμάτων? Όχι, ξεκίνησα κι εγώ με την ίδια αγωνία όπως όλοι οι γονείς. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα να κάνω είναι να μάθω, να εκπαιδευτώ, να δω τι είναι σωστό, τι δεν είναι. Και ψυχοθεραπεία εννοείται, εντάξει, λόγω της ιδιότητάς μου. Αυτό. Που, εντάξει, δεν γίνεται να είμαστε σε αυτό το χώρο και να μην κάνουμε ψυχοθεραπεία. Οπότε ψυχοθεραπεία είναι κάτι που κάνω τουλάχιστον 20 χρόνια τώρα. Αλλά η ανάγκη μου σε ό,τι αφορά τη γονεϊκότητα, επειδή ήταν ένας κόσμος άγνωστο, μια γη άγνωστη για μένα. Ένας άλλος ρόλος, καινούριος. Εκεί αισθάνθηκα την ανάγκη ξανά να εκπαιδευτώ, να δω τι μπορώ να μάθω, πώς μπορώ να βοηθηθώ. Γιατί εκεί ανοίγεται κάτι καινούριο που ό,τι έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής δεν έχουμε υπολογίσει ότι όταν θα έρθει η ώρα της γονεϊκότητας και της μητρότητας θα σκάσει κάτι το οποίο δεν έχεις υπολογίσει. Δεν το έχεις σκεφτεί. Έχεις προετοιμαστεί πολύ καλά, έχεις διαβάσει, έχεις κάνει, έχεις δείξει, έχεις ετοιμάσει, ήθελες πάντα και έρχεται η ώρα και συμβαίνει κάτι το οποίο δεν είναι προσδιορίσιμο. Και δεν το έχεις υπολογίσει καθόλου. Ακριβώς. Ισχύει αυτό και γενικότερα είναι ένα σοκ αυτός ο καινούριος ρόλος. Γιατί πας ξαφνικά από το 0 στο 100 με τη μία, με την πρώτη μέρα. Και συμβαίνουν τόσες εσωτερικές διεργασίες που μόνο τη στιγμή που θα τις βιώσουμε, θα τις καταλάβουμε. Πιο πριν δεν μπορείς να τις προβλέψεις ή να κάνεις πρόληψη σε κάτι. Ναι. Όπως δεν μπορούμε να κάνουμε και πρόληψη στα ψυχικά τραύματα που πολλοί γονείς φοβόμαστε ότι θα δημιουργήσουμε στα παιδιά μας. Ναι. Προσπαθούμε μεν, αλλά και πάλι αυτό δεν είναι κανόνας ότι θα τα αποφύγουμε. Όχι. Και είναι ένας φόβος πραγματικά των περισσότερων γονέων σήμερα. Φοβούνται πάρα πολύ και φοβόμαστε πάρα πολύ μην δημιουργήσουμε ψυχολογικά τραύματα. Ένας όρος που βρίσκεται σήμερα στο στόμα κάθε γονέα. Σίγουρα. Αλλά πρόληψη δεν μπορούμε να κάνουμε στα ψυχικά τραύματα. Οπότε μπορούμε λίγο να αποποιηθούμε αυτή την ευθύνη. Ακριβώς. Γιατί είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο βάρος. Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μεταγεννηθούμε πάλι σε ένα άλλο άκρο. Όχι. Θα έχουμε το νου μας, θα έχουμε γονεϊκή κυριαρχία. Απορρίπτουμε σε κάθε περίπτωση αυταρχικά μοντέλα διαπαιδαγώγησης. Γονεϊκή κυριαρχία σημαίνει ότι είμαι εκεί να χωρέσω μέσα μου σαν γονέα στη σύγκρουση, να έχω ενσυναίσθηση, να σε ακούσω. Αλλά παραμένω γονέας. Δηλαδή θα ορίσω πώς θα γίνουν τα πράγματα μες στην οικογένεια. Γιατί θα είναι πιο ξεκάθαρο. Ακριβώς, γιατί αυτή είναι η θέση μου. Ο αυταρχικός γονέας που απορρίπτουμε
είναι ο γονέας που δεν ενδιαφέρεται για το πώς αισθάνεται το παιδί. Αυτό που τον απασχολεί είναι να ορίσει τα πράγματα ανεξάρτητα από το πώς νιώθει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Και αυτό που πεις που αποτρέπουμε είναι την επιτρεπτικότητα. Δηλαδή, το ότι χωρίσω όρια. Ακριβώς. Την επιθυμία ή στα θέλω του παιδιού να γινόμαστε πολύ ευάλωτοι στην προσπάθειά μας να μην τη στεναχωρήσουμε, να είμαστε αρεστοί πολλές φορές. Mm. Φοβόμαστε να μην χάσουμε την αγάπη των παιδιών μας. Οπότε πέφτουμε σε παγίδες και φεύγουμε από το ρόλο μας. Και καμιά φορά δεν μπαίνουμε και στην παγίδα της τάσης. Δηλαδή, όταν γίνεσαι μαμά ή γονιός, πατέρας, οτιδήποτε, μπαίνεις σε ένα κύκλο που επειδή οι άλλοι ακολουθούν αυτό το μοντέλο, κάπως προσπαθείς να ενταχθείς κι εσύ σε αυτή την και ομάδα. Αυτό είναι στενάχωρο κυρίως στους μπαμπάδες, νομίζω το συναντώ πολύ συχνά. Μπαμπάδες που αναλαμβάνουν το ρόλο μιας δεύτερης μητέρας. Ενώ έχουν στην πραγματικότητα να παίξουν μια παρτιτούρα αποκλειστικά δική τους. Mm-hmm. Ο ρόλος του πατέρα στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού είναι πολύ σημαντικός. Και σήμερα, ακολουθώντας όλη αυτή την τάση, ο πατέρας κινδυνεύει να χάσει το ρόλο του. Mm. Δηλαδή, είναι πολύ συχνά τα παραδείγματα που ο μπαμπάς πάει να κάνει μια παρέμβαση στο παιδί, να μιλήσει, να οριοθετήσει, να πει κάτι με έναν άλλον τρόπο από τη μαμά. Και πολλές φορές δεν του επιτρέπεται. Οπότε αποσύρεται και μπαίνει σε μια διαδικασία να φροντίσει με έναν τρόπο που θα φρόντιζε μια μητέρα. Είναι διαφορετικός ο ρόλος τους. Η μητέρα φέρνει το παιδί στη ζωή, ο πατέρας το εισάγει σε αυτήν. Okay. Ε? Ναι, ναι. Ο Γιούγκ το περιγράφει πολύ ωραία με το πώς είναι μια φωλιά, όπου μέσα είναι το μαλακό υπόστρωμα, είναι η αγάπη της μητέρας, και απ' έξω το πιο σκληρό υπόστρωμα είναι η αγάπη του πατέρα. Είναι εκείνος που θα οριοθετήσει με έναν τρόπο, είναι εκείνος που θα προσπαθήσει σιγά σιγά να αποκολλήσει το παιδί από τη μητέρα και να το εισάγει στη ζωή. Να τον εξαρτοποιήσει περισσότερο. Ακριβώς. Αυτή η διαδικασία είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη, γιατί έχει πόνο. Ο αποχωρισμός από τη μητέρα είναι η ψυχολογική γέννα του παιδιού. Η πρώτη είναι η βιολογική, που έχει πόνο και για τους δύο. Ναι. Η δεύτερη είναι η ψυχολογική. Αυτή η απόσπαση του παιδιού από τη μητέρα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Αλλά ο μπαμπάς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Πάρα πολύ ωραία το όλησες. Είναι ενδιαφέρον να σε ακούω, γιατί χωρίς να κατευθύνεις, απλά δείχνεις μια άλλη πλευρά πιο ισορροπημένη ίσως. Έχουμε μπερδευτεί λίγο, γιατί απ' τη μία θέλαμε να διώξουμε τις ταμπέλες και τα όρια που μας κατεύθυναν από τις προηγούμενες γενιές, να το πω κι αλλιώς, από τους προηγούμενους όρους του γονέα. Και κάπως στην αποποίηση αυτή όλων αυτών των ρόλων και τις ταμπέλες έχουν φύγει όλα. Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε λίγο μπερδευτεί, γιατί όταν τα κάνουμε και όλοι όλα, είναι δύσκολο και για όλους. Δηλαδή, όταν μια μαμά προσπαθεί να κάνει τα πάντα και ένας πατέρας επίσης τα πάντα, κάπου και εμείς πλέον έχουμε χάσει όχι απλά τον εαυτό μας, αλλά και γενικότερα και τον ρόλο μας. Γιατί προσπαθώντας να κάνουμε όλοι τα πάντα, δεν τα κάνουμε και καλά. Ακριβώς. Και νομίζω ότι έχει αξία εμείς οι γυναίκες, επειδή οι ρόλοι μας είναι πάρα πολύ σήμερα, να είμαστε και εκεί καλές και γυναίκες και σύντροφοι και στη δουλειά και μητέρες. Να επιλέξουμε τις μάχες που θέλουμε να δώσουμε. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Ο κόσμος δεν είναι ιδανικός, δεν υπάρχει καμία τελειότητα και είναι πάρα πολύ ωραίο να μην είσαι τέλειος. Γιατί είναι και πολύ μεγάλο βάρος να προσπαθείς συνέχεια να είσαι τέλειος. Ναι. Νομίζω ότι το ανθρώπινο δεν είναι τέλειο. Έτσι. Έχει ανεπάρκειες, έχει δυσκολίες, έχει σκοτάδια πολλές φορές. Το ανθρώπινο δεν είναι τέλειο. Αλλά προσπαθεί να είναι πάντα καλύτερα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα μας βοηθήσει και τους γονείς. Δηλαδή να μην έχουμε αυτή την ανάγκη για την τελειοθυρία. Να είναι πολλά όλα άνθρωποι. Πολύ καλά. Ακριβώς. Ξέρω, Μανούλα, πως οι αντοχές σου σήμερα είναι μηδενικές και είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Ψυχικά αποθέματα και δύναμη για να διαχειριστείς τις όποιες συγκρούσεις προκύπτουν με τα παιδιά σου. Είσαι εξαντλημένη. Η εποχή αυτή ζητά από σένα να τα δώσεις όλα και το κάνεις. Μα διάλεξε τις μάχες που δίνεις. Κοίτα να μην ξοδεύεσαι ό,τι δεν έχει να σου δώσει. Και κράτα αντοχές και δύναμη για να χωρέσουν μέσα σου οι αντιδράσεις των παιδιών στα όρια που θέτεις. Είναι το μόνο που χρειάζονται. Η αγάπη σου είναι δοσμένη. Άλια, είσαι εκπληκτική. Ευχαριστώ. Και σου έχω την τελευταία ερώτηση. Τι είναι για σένα το B? Έτσι όπως το βίωσες εσύ την εκπομπή μας. Τι είναι για σένα το μπι? Για εμάς σου είπαμε τι είναι. Ναι, ένας τρόπος να ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι που σας παρακολουθούν. Ένας τρόπος να ακούσουν κάτι, να πάρουν κάτι, και όπως κάθε τι που
δίνουμε στον άλλον να μην είναι ο ίδιος μετά, να κάνει κάτι γι' αυτό. Να έχει παίξει το λιθαράκι του για την αλλαγή. Ακριβώς. Λοιπόν, ελπίζω να παίξαμε εμείς το ρόλο μας, τη δική σας μικρή αλλαγή. Να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς. Να κρατάτε τα κομμάτια που ταιριάζουν στη δική σας προσωπικότητα και στους δικούς σας ρόλους. Εμείς θα συνεχίσουμε με Be Stylish και έχω να σας πω πώς θα φορέσουμε το λευκό φόρεμα και αυτή την εποχή. Στάιλις λοιπόν, το τελευταίο μας θέμα, αλλά μπορεί και το καλύτερο. Γιατί η φθινοπωρινή ντουλάπα είναι εκεί για εμάς και έχει πάρα πολλές καινούργιες τάσεις, τις οποίες θέλουμε να υιοθετήσουμε. Το λευκό λοιπόν το φοβόμαστε συνήθως, φθινόπωρο και χειμώνα, αλλά κακώς. Γιατί έχω να σου πω ότι το λευκό θα σε βγάλει άσπρο πρόσωπο. Το κατάλαβες. Λοιπόν, λευκό φόρεμα είναι ό,τι πρέπει για αυτή τη σεζόν, ειδικά για εμάς εδώ που ζούμε στην Κρήτη, που έχει και πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες μέχρι και το φθινόπωρο. Έτσι λοιπόν, να το προτιμήσετε, γιατί είναι ό,τι πρέπει και για επαγγελματικά λουξ, αλλά και γενικότερα για την καθημερινότητα, μέχρι και για dinner parties. Λοιπόν, πώς να το γιώσουμε και να το κάνουμε λίγο πιο φθινοπωρινό. Επιλέγουμε αρχικά μακρύ μανίκι, το κόψιμο που καμίσου βοηθάει πάρα πολύ και η καουμπόικη μπότα είναι φίλος μας και αυτή την εποχή. Έτσι λοιπόν, έχω προτιμήσει το λευκό συνδυαστικά με γυήνες αποχρώσεις, που είναι μία από αυτές, το μπες που τη φοράω στο παπούτσι. Επιλέγω τα μαλλιά μου προς τα κάτω, αν είναι για μια πιο χαλαρή εμφάνιση, αν είναι πιο επαγγελματική. Κότσο ή μαζεμένα προς τα πίσω, όπως σας προτιμάτε και σας ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας πρόσωπο. Και κάπως έτσι βιώνω ένα πολύ απλό και χαλαρό look, το οποίο ταιριάζει σε κάθε μα κάθε περίσταση. Πώς μπορούμε να το κάνουμε κατευθείαν πάρα πολύ πιο classy και πιο business woman? Θα πάρουμε ένα blazer σαν αυτό εδώ. Πάλι σε γίνες αποχρώσεις, καμελό, μπες, καφέ, ταιριάζουν φανταστικά με το λευκό και είναι ό,τι πρέπει και για αυτή την εποχή που αγαπά τα θερμά χρώματα. Βάζουμε λοιπόν το blazer στους ώμους. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, επιλέξτε αντίστοιχα ύφασμα με το τι θερμοκρασία έχει έξω, πιο χοντρό αν έχει πιο πολύ κρύο, πιο λεπτό αν είναι πιο ζεστός ο καιρός και μπορούμε να το βάλουμε και στους ώμους αλλά και κανονικά. Αντίστοιχα μπορούμε από κάτω να επιλέξουμε μία βόβα, αλλά και η καουμπόικη μπότα ακόμα και τώρα στέκει τέλεια και χρειαζόμαστε και μία τσάντα χειρός. Λοιπόν, το look μου έχει ολοκληρωθεί, είναι ακόμα πιο business και αν θέλετε να προτιμήσετε διαφορετικά μήκη, θα σας το προτείνω και εγώ αυτό, γιατί αυτό το συγκεκριμένο είναι mini, μπορούμε να επιλέξουμε κάτι που φτάνει μέχρι το γόνατο για να έχει και το αντίστοιχο πιο επαγγελματικό look που επιθυμούμε σε αυτή την περίπτωση. Επόμενο look. Ετοιμάζουμε έναν περίπατο, μία βόλτα με τους φίλους μου, σε ένα καφεδάκι χαλαρό, βρε παιδί μου, ή δουλειές στην αγορά. Τι θα βάλουμε? Sneakers. Θέλουμε να είμαστε άνετες, φοράμε το λευκό μας φόρεμα, αλλά το γιώνουμε με χακί, το οποίο το αγαπάμε, γιατί κάθε σεζόν και αυτό μας κάνει να το τιμάμε ένα παραπάνω και να μας βγάζει και αυτό άσπρο πρόσωπες. Τα sneakers λοιπόν είναι πολύ μεγάλο must εδώ, όσο πιο flat, όσο πιο χαλαρά ή ακόμα και flat forms, ανάλογα το τι προτιμάς εσύ με το δικό σου καλούπι, είναι η καλύτερη επιλογή σε αυτή την περίπτωση. Το λευκό λοιπόν είναι πάρα πολύ φωτεινό, οπότε θέλουμε κάτι λίγο πιο dark. Το χακί τώρα έχει ακριβώς το κατάλληλο τόνο. Έχει τον τόνο που χρειαζόμαστε, αυτόν που το φέρνει και το κάνει πιο φθινοπωρινό. Η τσάντα μας τώρα μπορεί να έχει συνδυασμούς χρωμάτων, να επιλέξετε κάτι που έχει λευκές λεπτομέρειες. Η αλυσίδα μπορεί να είναι χρυσή, μπορεί να είναι σημαίνει ανάλογα με το δικό σας τύπο δέρματος. Γιατί όπως είπαμε, ανάλογα με το τι τύπο δέρματος έχεις, θυμάστε τις προηγούμενες σεζόν, αυτές τις αποχρώσεις θα επιλέξεις όσον αφορά τα κοσμήματά σου. Χρυσά ή ασημένια. Και τώρα όλο αυτό είναι πάρα πολύ άνετο για όλες μόλις τις δουλειές που θέλεις. Αν θέλεις να το κάνεις κατευθείαν look γραφείου, το μόνο που έχεις να αλλάξεις είναι τα παπούτσια. Απλά και εύκολα. Εγώ θα πάω για καφέ τώρα, δεν συνεχίζω για γύρισμα. Έχω και το κατάλληλο look. Τελικά, άλλαξα άποψη. Θα πάω για καφέ, θα πάω για ποτό. Ναι, γι' αυτό έχω βάλει τα κούνια, έχω βάλει το λευκό φόρεμα που έχει το σκισμό του. Αλλά το μεγάλο μας, το οποίο το αγαπάμε, με ethnic διάθεση, έχω βάλει και το γυλαίκο μου. Το γυλαίκο το συγκεκριμένο, επειδή έχει και εντύματα και πολλές χάντρες και
δίνει το κάτι της, το sparkle, το λάμψη που λέμε, το bling bling, το θέλουμε, το κάνει κατευθείαν βραδινό. Έτσι λοιπόν η τσάντα χειρός που είχαμε για το γραφείο γίνεται ξαφνικά τσάντα νυχτός. Και γενικότερα το look αυτό πάει φανταστικά για ποτό, για βόλτα, για κοκτέιλ, για μπουζούκια, για girls night. Γιατί το αξίζουμε. Πάμε στο επόμενο. Τελευταίο look, αλλά δικό μου αγαπημένο. Το τζιν, παιδιά, ταιριάζει φανταστικά με το λευκό. Ναι, είναι αγαπημένο συνδυασμό όλε τι εποχέ του χρόνου. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όχι μόνο το φθινόπωρο, όποτε μα όποτε εσύ επιθυμεί. Και το τζιν τζάκετ είναι επίση μια τέλεια λύση για όλη αυτή τη μεταβατική περίοδο που λίγο θέλουμε να βάλουμε τα πιο φθινοπωρινά, αλλά δεν έχει κλειώσει και τόσο πολύ ο καιρό. Οπότε, ένα τζιν τζάκετ έχοντα το πάντα στη τσάντα ή στο αμάξι, θα σας βοηθήσει και θα σας σώσει ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, δεν έχω μείνει μόνο στο τζάκετ το οποίο είναι τζιν, αλλά και η μπότα είναι τζιν. Αχα, γιατί λοιπόν το τζιν ύφασμα είναι πιο ανάλαφρο από τα υπόλοιπα, οπότε στην ουσία το πόδι μας μπορεί και να σένει κανονικότητα, ενώ η εμφάνισή του είναι πιο χειμερινή και πιο φθινοπωρινή. Οπότε, τζιν μπότα, τζιν τζάκετ από πάντα και μια τσαχπινιά αν θέλετε στο τζάκετ, θα παίξει και αυτό το ρόλο της, όπως εδώ. Το συγκεκριμένο τώρα είναι ένα vintage jacket και το συνιστώ και σε εσάς, σε περίπτωση που σας αρέσουν έτσι τα πιο vintage κομμάτια, τα πιο ξεχωριστά, τα πιο διαχρονικά, μπορείτε να βρείτε διαμάντια έχουν να σας πω σε vintage αγορές και ειδικά με τα jacket, καθώς είναι άλλης ποιότητας, πιο βαριά, πιο μεγάλα, πιο oversized και πάνω απ' όλα έχουν και μια ιστορία από πίσω την οποία την κουβαλάμε μαζί μας. Έτσι λοιπόν, το λευκό φόρεμα μαζί με τις jean λεπτομέρειες μπορεί να απογειωθεί σαν σύνολο και να φορεθεί σε οποιαδήποτε εμφάνιση θέλει να κάνετε. Είτε έχετε να πάτε σε ένα γκαλά, είτε έχετε να πάτε σε μια εμφάνιση, ένα κοκτέιλ, είτε έχετε να πάτε και κάπου επαγγελματικά. Αν και το jean άνοιγε στην εργατική τάξη, έχω να σου πω ότι τώρα άνοιγε σε όλες τις τάξεις και καλά κρατεί για χρόνια στην κορυφή των υφασμάτων. Αυτές λοιπόν ήταν οι δικές μας προτάσεις όσον αφορά το λευκό φόρεμα και τη φθινοπωρινή αυτή εποχή. Ελπίζω να απόλαυσες όλα αυτά τα looks και να μου δώσεις και εσύ τις δικές σου προτάσεις. Πού? Στα social media φυσικά της Clip TV. Αφού λοιπόν είδαμε πώς να φορέσουμε αυτό το λευκό φόρεμα, τώρα πλέον είστε έξπερ όσον αφορά τα στυλιστικά και γενικότερα τις τάσεις του φθινοπόρου. Ξέρετε, αν δεν είστε παρόν σε κάθε επεισόδιο του Μπι, κρατάω μούτρα, κρατάω και απουσία. Αν όμως σας έχουν λείψει η προηγούμενη σεζόν ή τα προηγούμενα επεισόδια, ξέρετε που θα μπείτε γιατί έχουμε και Web TV. Clip TV.gr/Μπι και θα μας βρείτε εκεί. Τα λέμε την επόμενη φορά.